Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε τρεις σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στο πεδίο της γενετής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών, της διακίνησης και εμπορίας σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και υπόθεση σύλληψης δύο ατόμων που διέπραταν ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη περίποση, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην κατεπάγγελμα γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μέσω οίκων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και της νομιμοποίησης παραμονής τους με πλαστές θεωρήσεις εισόδου και ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις. Μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 8 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 25 έως 68 ετών, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα 8 άτομα. Σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία, διακεκριμένες περιπτώσεις φθορών, εμπρισμό, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παραχάραξη, παραβάσεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, παραβίαση σφραγίδων, παραβάσεις νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επαμοιβή πρόσωπα, πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά συναυτουργία, παραβάσεις νομοθεσίας για τα όπλα, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους εντοπίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων δύο αλλοδαπές γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους από εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, όπου αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές μέθοδοι, τα μέλη της εγκληματικής εντόπιζαν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση και με το πρόσχημα της έβρεσης νόμιμης εργασίας στην χώρα μας και με μεγάλες οικονομικές απολαβές, αποσπούσαν τη συνένεσή τους και τις προωθούσαν στην Ελλάδα. Ακολούθως, μέλη της οργάνωσης παραλάμβαναν τις γυναίκες που τις εγκαθιστούσαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, όπου επιτηρούσαν πλήρως τις κινήσεις τους. Στη συνέχεια, με τη χρήση ψυχολογικής βίας, απειλών και με το πρόσχημα υποτιθέμενου υπέρογκου χρέους που είχε δημιουργηθεί από την τακτιοποίηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, που εκμεταλλεύονταν τα μέλη της οργάνωσης, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Αποσκοπώντας μάλιστα στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους, προέβαιναν στην νομοποίηση της παραμονής των εκδιδόμενων γυναικών, είτε μέσω κατάρτισης πλαστών σφραγίδων εισόδου και εξόδου από το έδαφος Σέγγεν, είτε εκδίδοντας πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις για την παράταση της διαμονής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη της οργάνωσης είχαν επιστρατεύσει και διάφορες μεθόδου εντοπισμού γυναικών που είχαν διαφύγει από τον έλεγχό τους, προσλαμβάνοντας ιδιωτικό ερευνητή, επικαλούμενοι την υποτιθέμενη εξαφάνιση των γυναικών ή δημιουργώντας ψευδείς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να τις παραπλανήσουν. Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης απείλησαν τουλάχιστον δύο άτομα που λειτουργούσαν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, τους οποίους υποπτεύονταν ότι συνέδραμαν τις προαναφερόμενες γυναίκες κατά τη διαφυγή τους, ενώ με σκοπό τον εκφοβισμό τους, άγνωστοι δράστες προκάλεσαν πυρκαγιά στην πρόσωψη του καταστήματος. Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 11.410 ευρώ, τρία διαβατήρια με πλαστές σφραγίδες εισόδου και εξόδου, διαβατήριο τρίτου προσώπου, πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με την λειτουργία των οίκων ανοχής, αυτοκίνητο και σιδηρογροθιά. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημε Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέδωσε σε κύρια ανάκριση, ενώ θα πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμένου να εντοπιστούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διαμένουν στο εξωτερικό. Στη δεύτερη περίπτωση, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αποθήκευση, νόθευση, επανασυσκευασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει το πεδίο δράσης τους σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της Αττικής και της Επικράτειας και συγκεκριμένα σε πεδίο το Άρεος, στην Κυψέλη, κατά μήκος της Λεωφόρου Συγκρού, το Παλαιό Φάληρο, την Παιανία, τον Πειραιά και περιφερειακά στα Ιωάννινα, τον Βόλο και το Ρέθυμνο. Ως μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 5 υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 29 έως 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση των νόμων για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα όπλα και την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης και τη δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων, αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι των μελών της και ο τρόπος δράσης τους, ενώ εντοπίστηκαν οι χώροι που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια και για την αποθήκευση και νόθευση των ναρκωτικών ουσιών. Ως προς τους ρόλους των μελών της οργάνωσης, προέκυψε ότι αρχηγικό μέλος της ήταν ο 48χρονος συλληφθής, υπεύθυνος για την ανέβρεση ποσοτήτων ναρκωτικών και την προμήθεια των άλλων μελών, ήταν ο 30χρονος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 29, 30 και 44 ετών ήταν επιφορτισμένοι με την αποθήκευση, νόθευση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές 14 Απριλίου 2018 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν 5 υπήκοοι Αλβανίας, ενώ σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους και στους χώρους φύλαξης των ναρκωτικών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν εξοπλισμός εργαστηρίου νόθεσης και συσκευασίας ναρκωτικών, ηρωίνη βάρους 1 κιλού και 464 γραμμαρίων περίπου, κοκαίνη βάρους 705,7 γραμμαρίων περίπου, 11.502 δισκία έκσταση, κατεργασμένη κάναβη βάρους 2 κιλών και 647,5 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάναβη βάρους 18 κιλών και 532,4 γραμμαρίων, 4 ζυγαρίες ακριβίας και περίπου 2 κιλά σκόνη άγνωστης χημικής προέλευσης, κατάλληλης για την νόθευση ηρωίνης, πιστόλι κρότου και 4 φυσίγγια, 2 γιοταχή αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες, το χρηματικό ποσό των 6.300 ευρώ, 21.200 λεκ Αλβανίας, μεταλλική πλάκα με σφραγίδα και αριθμό 9.950 χρώματος χρυσού, 12 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την γκάμα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, ηρωίνη, κοκαίνη, ναρκωτικά δίσκια, έκσταση, ακατέργαστη και κατεργασμένη κάναβη κλπ, προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε και διακινούσε όλο το φάσμα των ναρκωτικών ουσιών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι τα προσδοκόμενα έσοδα από τις ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν και διακινήθηκαν υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η τρίτη περίπτωση αφορά τη σύλληψη 2 ημεδαπών ηλικίας 35 και 39 ετών από το Τμήμα Εγκλημάτων Καταδιοξίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι διέπραταν ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμορία, ληστείες κατά συρροή και κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι δράστες είχαν ενωθεί τουλάχιστον από τα τέλη Μαρτίου 2018 με σκοπό τη διάπραξη ληστείων από την αποκόμιση και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Κατά την παράνομη δράση τους, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε εντός των καταστημάτων, σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου αφαιρούσε από τα ταμεία χρηματικά ποσά. Ο δεύτερος, επίσης αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά και κρατώντας όπλο, παρέμενε πλησίων της πόρτας εισόδου για να επιτηρεί το χώρο. Και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών τους, διέφευγαν πεζοί. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 4 υποθέσεις ληστείων σε σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα 2 περιπτώσεις ληστείων που διαπράχθηκαν στο ίδιο κατάστημα την 31η Μαρτίου και 14η Απριλίου 2018 αντίστοιχα στο Παγκράτη Αττικής.
Δύο περιπτώσεις ληστείων που διαπράχθηκαν στο ίδιο κατάστημα την 6η και 13η Απριλίου 2018 αντίστοιχα στα Καμίνια Αττικής. Ενώ παράλληλα εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλαστικό πιστόλι χειρός, 810 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, στέλεχος κάρτα SIM και κασκόλ. Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν ξανά απασχολήσει τις διοικητικές αρχές και είναι σε σημασμένη κατά περίπτωση για ληστείες, κλοπές, απάτες και ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το πρωί στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών και παραπέμφθηκαν στην κύρια ανάκριση.